Δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά τα ίδια. Η κατάσταση οικονομική είναι όντως πολύ δύσκολη. Παλεύουμε για να φέρουμε να τελειώσει η χρονιά, να κλείσει οικονομικά η χρονιά. Στα πλαίσια αυτά συνεχίζουμε την ίδια τακτική. Συνεχίζουμε να πληρώνουμε τις οφειλές τις οποίες είχε συσσωρεύσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή και να μην προχωρούμε εμείς ως νέα Δημοτική Αρχή σε νέες δαπάνες. Την επόμενη εβδομάδα θα έχω συνάντηση με τον Υπουργό των Εσωτερικών, τον κύριο Ντινόπουλο, προκειμένου να δούμε αν υπάρχει πιθανότητα να διαγραφεί το δάνειο του 1 εκατομμυρίου ευρώ, τον οποίο έχουμε λάβει από το Υπουργείο Εσωτερικών. Προσπαθούμε ουσιαστικά από τη Μίκρα να βγάλουμε το ξύγι έτσι ώστε να επιβιώσει ο Δήμος. Για ακόμα μια φορά, επιτρέψτε μου να κάνω έκκληση και πάλι στους πολίτες εν ώψη και της νέας νομοθετικής ρύθμισης σχετικά με την ρύθμιση των οφειλών προς τους Δήμους να βοηθήσει και να συνδράμει και κάθε πολίτης και κάθε δημότης του Δήμου μας τις προσπάθειες της δικής μας, τις προσπάθειες για την ανόρθωση της οικονομικής κατάστασης του Δήμου. Σε γενικές γραμμές, αυτά συμβαίνουν στα οικονομικά. Φυσικά, προσπαθούμε να τακτοποιήσουμε τα οικονομικά των Δήμων. Από την άλλη μεριά, όμως, οφείλουμε να κάνουμε πράξη και αυτό που απαιτεί κάθε πολίτης ξεχωριστά. Δηλαδή, να δώσουμε στο φως της δημοσιότητας στοιχεία σχετικά με την οικονομική διαχείριση της προηγούμενης διοίκησης των προηγούμενων 4 ετών. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ήδη δουλεύουμε πάνω σε αυτό πυραδοδός στο μεθεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι δηλαδή σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ακολουθεί. Θα αποτελέσει και μόνο θέμα συζήτησης, οικονομική διαχείριση του Δήμου. Ήδη η δική μου θέση είναι να γίνει διαχειριστικός έλεγχος στα οικονομικά του Δήμου. Κοιτάξτε, δυστυχώς στην εναπουσία μου την προηγούμενη εβδομάδα μας κοινοποιήθηκε ένα έγγραφο από την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή, το οποίο επιβεβαίωσε τους φόβους μας. Όντως το έργο αυτό απεντάσσεται. Ο Δήμος μας θα έχει μια ζημία οικονομική πάνω από 150.000 ευρώ. Αυτό θα είναι το ποσό το οποίο οφείλει να επιστρέψει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η εξέλιξη ήταν πάρα πολύ δυσάρεστη για μας. Διότι στην κατάσταση την οικονομική που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Δήμος, το να επιστρέψει ένα τέτοιο μεγάλο ποσό διασχεδίνει πάρα πολύ τις προσπάθειες για την οικονομική εξυγίαση του Δήμου και αφήνει ένα έργο το οποίο έπρεπε να έχει εκτελεστεί, το αφήνει ανεκτέλεστο και αναολοκληρώτο. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα και σε αυτό οφείλουμε εμείς να δώσουμε απάντηση. Δυστυχώς η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν είχε μεριμνήσει έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί αυτός ο δρόμος χωρίς προβλήματα. Αντιμετώπισε τα ζητήματα τα οποία αντιμετώπισε. Η απένταξη ήταν βέβαια και τώρα έρχεται πάνω μας. Το ζήτημα όμως δεν είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε μόνο αυτή τη δημοσιονομική διόρθωση, δηλαδή την επιστροφή των χρημάτων στο κράτος, διότι να γνωρίζετε ότι έχουμε πάρα πολλούς και άλλα πολλά χρέη τα οποία πρέπει να πληρώνουμε διαρκώς. Και χρέη προς ιδιώτες, οι οποίοι ήδη έχουν κόψει τιμολόγια, ήδη έχουν επιβαρυνθεί με το ΦΠΑ τους, ήδη πολλοί από αυτούς έχουν κάνει και φορολογικές δηλώσεις και έχουν επιβαρυνθεί και με το φόρο εισοδήματος και είναι απλήρωτοι. Και αυτοί σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολλοί. Εμείς οφείλουμε να επαναφέρουμε στον Δήμο Δοξάτου την αξιοπιστία την οποία δυστυχώς έχει χάσει.